Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για τον κρυπταλγόριθμο αντικατάστασης. Ο κρυπταλγόριθμος αντικατάστασης είναι ένας αρκετά απλός στη λογική του κρυπταλγόριθμος. Χρησιμοποιεί ως συνάρτηση κρυπτογράφησης μία μετάθεση των γραμμάτων του αλφάβητου που χρησιμοποιείται στο κείμενο. Για παράδειγμα, μία μετάθεση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως συνάρτηση κρυπτογράφησης στο αγγλικό αλφάβητο είναι αυτή που έχουμε μπροστά στην οθόνη μας, όπου δηλαδή το γράμμα α κρυπτογραφείται στο γράμμα I, το γράμμα B κρυπτογραφείται στο γράμμα Z, το γράμμα C στο γράμμα F και ούτω καθεξής. Έχοντας τώρα τη συνάρτηση κρυπτογράφησης, δηλαδή αυτή την μετάθεση των γραμμάτων του αλφαβήτου, μπορούμε να βρούμε και την συνάρτηση αποκρυπτογράφησης, ακολουθώντας την εξής λογική. Αν P είναι μια μετάθεση που αποτελεί τη συνάρτηση κρυπτογράφησης, τότε η αντίστροφη μετάθεση π στη μείον 1 θα αποτελεί την συνάρτηση αποκρυπτογράφησης που ψάχνω. Ουσιαστικά δηλαδή, έχοντας την μετάθεση π, γράφουμε την δεύτερη γραμμή ως πρώτη και την ταξινομούμε κατά αλφαβητική σειρά. Έτσι, η αντίστροφη μετάθεση π στη μείον 1 της μετάθεσης που είδαμε στον προηγούμενο πίνακα θα είναι τώρα η μετάθεση που έχουμε μπροστά μας, όπου δηλαδή το γράμμα α αποκρυπτογραφείται στο γράμμα D, το γράμμα B αποκρυπτογραφείται στο γράμμα I, το γράμμα C στο γράμμα M και ούτω καθεξής. Ας δούμε και κάποιες παρατηρήσεις. Όπως αναφέραμε, κάθε συνάρτηση κρυπτογράφησης στον κρυπταλγόριθμο αντικατάστασης θα είναι μία μετάθεση των γραμμάτων του αλφάβητου που χρησιμοποιούμε. Αν λοιπόν τα γράμματα του αλφάβητου είναι M στο πλήθος, τότε, όπως ξέρουμε, θα υπάρχουν M παραγοντικό στο πλήθος μεταθέσεις τους. Για το αγγλικό αλφάβητο, για παράδειγμα, υπάρχουν 26 παραγοντικό μεταθέσεις των γραμμάτων του, ενώ αντίστοιχα στο ελληνικό έχουμε 24 παραγοντικό μεταθέσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι αριθμοί αυτοί θεωρούνται αρκετά μεγάλοι ακόμα και για υπολογιστή, ώστε ο κρυπταλγόριθμος αντικατάστασης να θεωρείται ένας αρκετά ασφαλής τρόπος κρυπτογράφησης. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος είναι εκτεθειμένη σε άλλες μεθόδους αποκρυπτογράφησης, όπως αυτή που σχετίζεται με τη συχνότητα των γραμμάτων σε ένα αλφάβητο, αλλά και με την ίδια την δομή ενός αλφάβητου. Για παράδειγμα, το γράμμα E είναι το πιο συχνό γράμμα του αγγλικού αλφάβητου με συχνότητα 12,7%, ενώ ακολουθούν τα γράμματα T, A, O με συχνότητες εμφάνισης 9, 8,16, 7,5% αντίστοιχα και ούτω καθεξής. Γνωρίζοντας το αυτό, κάποιος που θα θέλει να κάνει την αποκρυπτογράφηση μπορεί να συγκρίνει αυτές τις συχνότητες με τις συχνότητες εμφάνισης των συμβόλων στο κρυπτοκείμενο που έχει, στην προσπάθειά του να αντιστοιχίσει τα κρυπτογράμματα στα πραγματικά γράμματα. Επιπλέον, κάθε γλώσσα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες ως προς τη δομή της. Για παράδειγμα, αν βρισκόμαστε στο ελληνικό αλφάβητο και κάποια στιγμή στην αποκρυπτογράφηση των συμβόλων εμφανιστεί η αλληλουχία KG, Ψ, Σ και ούτω καθεξής, τότε είμαστε σίγουροι ότι η αντιστοίχησή μας είναι λάθος και πρέπει να γίνει επανεξέταση, μιας και στο ελληνικό αλφάβητο δεν υπάρχουν τέτοιες λέξεις που να περιέχουν αυτή την αλληλουχία γραμμάτων μέσα τους. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για το χρόνο σας.